Ένας μήνας απομένει για τη μεγαλύτερη γιορτή αθλητισμού της Βόρειας Ελλάδας. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης ήδη μετρά αντίστροφα για τον Stoiximan.gr, το 10ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας ζει και αναπνέει για τον αγώνα της Κυριακής 2 Απριλίου, όπως αποδεικνύουν αυθόρμητες δηλώσεις ανθρώπων και κάθε ηλικίας, Ελλήνων και ξένων. Άνθρωποι συστηματικά αθλούμενοι και μη που απευθύνουν κάλεσμα σε όλους να δηλώσουν συμμετοχή ως την Τετάρτη 8 Μαρτίου, να δώσουν ραντεβού στην εκκίνηση για να τρέξουν, να περπατήσουν και να διασκεδάσουν μαζί. Είναι 2 Απριλίου, είπαμε φέτος. Ε. Ναι. Θα δω εδώ ο φίλος μας, γιατί είναι πιο φίτα από μένα. Θα δείξει. Γιατί όχι. Πέρα από την πλάκα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι, γιατί γνωρίζουμε όλοι για τις οργανώσεις και για τους λόγους που γίνεται. Και θα είναι ωραίο να υπάρχει και φέτος πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ένας θεσμός πλέον. Είναι κάτι που τιμάει τη Θεσσαλονίκη και κάνει διάσημη τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία γενικά σαν αγώνες. Είναι πολύ ευχάριστο που κλείνει η Θεσσαλονίκη, κλείνουν οι δρόμοι και όλος ο κόσμος δίνει το βροντερό παρόν. Θα ήταν καλό να έρθουμε κι εμείς όλοι από τα Γραβενά και όσο περισσότερο γίνεται. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, γιατί εκτός από την αθλητική του πλευρά, ο Μαραθώνιος έχει πάρα πολλές πτυχές. Μαζεύει κόσμο από όλη την Ηφείλειο, όσο ξέρω, οπότε είναι ένα καλό γεγονός για την πόλη. I'm an Erasmus student from Germany. It's my first marathon, so I'm really excited. Yeah, it's sad because it's so nice here. I could run every day. See you at the marathon, we'll be there. Τη δική του ξεχωριστή αύρα, αλλά και το ισχυρό μήνυμα πως όλοι μπορούμε, όλοι συμμετέχουμε στο κορυφαίο γεγονός της χρονιάς στη Βόρεια Ελλάδα, στέλνει ο πρεσβευτής του μαραθωνίου, ο χαρισματικός παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης. Δεν έχει σημασία αν είμαστε γυμνασμένοι ή όχι, μικροί ή μεγάλοι. Όλοι μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης, περπατώντας, τρέχοντας ή και ακόμα με αμαξίδιο. Ο Stoiximan.gr, 12ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος, θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Απριλίου με αφετηρία την κεντρική πλατεία της Πέλλας στις 8 το πρωί και τερματισμό στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι δρόμοι υγείας και δυναμικού βαδίσματος 10 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων, καθώς και ο δρόμος 1000 μέτρων για μαθητές δημοτικών σχολείων που είναι αφιερωμένος στο περιβάλλον.